θέλουν να φέρουν στο μια εβδομάδα νωρίτερα γύρο τον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Δεύτερον, καταργούν το δικαίωμα των ετεροδημοτών να ψηφίζουν. Εξαγγελία είναι, δεν το έχει φέρει ακόμη ο κ. Μιχαλάκης, στον τόπο της κατοικίας τους. Πότε το πάμε αυτό. Πληροφορίες, μακάρι να τις διαψεύσετε τώρα. Εχθές, συγγνώμη. Εχθές βγήκε δελτίο τύπου. Όχι, συγγνώμη. Εχθές βγάλαμε δελτίο τύπου που αναφερόμαστε σαφώς στο θέμα των ερημοτών. Δηλαδή. Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία. Άρα μέχρι τις 15 Μαρτίου. Συγκεκριμένα μπορεί να ανακοίνωση. Χαίρομαι να γραφτεί και να ψηφίσει τον τόπο που μένει. Χαίρομαι που ένα μαγειρίο ματαιώθηκε μετά τις αντιδράσεις. Τρίτον, ξαφνικά. Οι ίδιοι που θυμήθηκαν, που έλεγαν χρόνια, ότι πρέπει να σπάσει η βήτα της Αθήνας, γιατί είναι μεγάλη και υπάρχει μαύρο χρήμα και βγαίνουν οι εκλεκτοί των καναλιών και βγαίνουν οι τηλεπερσόνες κτλ. Κτλ. Φτιάχνουν τώρα, για δικές τους σκοπιμότητες, μία περιφέρεια, όλη η Ελλάδα, 8 φορές μεγαλύτερη από τη βήτα της Αθήνας. Άρα αν υπάρχει μια φορά μαύρο χρήμα και εκλεκτή των καναλαρχών και τηλεπερσόνες στη Βήτα, είναι 8 φορές μεγαλύτερη. Τώρα, γιατί το κάνουν, σας λέω, εμάς δεν μας χαλάει, είτε έτσι είτε αλλιώς θα μαυριστούν. Το κάνουν. Ο κύριος Σαμαράς, διότι η Νέα Δημοκρατία είχε 7-8 ευρωβουλευτές, τώρα θα βγάλει 4 σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκεί θέλει. Έχει τάξει στον κύριο Κεφαλογιάννη την πρώτη θέση. Θέλει και η κυρία Μπακογιάννη. Θέλει και η πρώην επικεφαλής η κυρία Γιαννάκου. Θέλει και ο κύριος Κουμουτσάκος. Θέλει και η κυρία Κράτσα. Αυτό που κάποτε ήταν προνόμιο και πολλοί άλλοι. Αυτό που κάποτε ήταν προνόμιο τώρα να διορίζει ο αρχηγός, τώρα είναι πρόβλημα. Σου λέει ο κόσμος. Σκοτωθείτε μεταξύ σας. Και να κινούνται και οι μηχανισμοί των υποψηφίων γιατί το κόμμα είναι πεθαμένο. Μαζέψει κανένα σου. Βενιζέλος. Με το κόλπο αυτό ο Βενιζέλος καπελώνει τους 58. Τους έβαλε στο τσουβάλι και τώρα θα δουλέψει ο μηχανισμός του Πασόκ. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις από το χώρο. Διαμαντοπούλου, Ραγκούση, 58 κτλ. Άρα, δύο άνθρωποι, ερήμοι των κομμάτων τους, παραμονές των εκλογών, αλλάζουν κάτι. Εσάς θα χαλάσει το σπίτι. Τι σας πειράζει αυτό. Δεν μας χαλάει. Ναι, ναι. Εμείς θα συγκεντρώσουμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρεύμα, κύριε Παπαδημούλη, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι. Τι Ευρώπη θέλουμε, γιατί η σημερινή Ευρώπη είναι οδοστρωτήρας, δεν αρέσει. Και βάλει μια βάρβαρη λιτότητα, μονόπλευρη, είναι η γερμανική Ευρώπη. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη των λαών που να χωράει ο Νότος με μια διαφορετική γιατί θέση. Αυτό θα συζητάμε πολιτών. Τώρα. Αυτό θα βάλουμε. Ή θα συζητάμε για το μνημόνιο, για τα διόδια, για το ρεύμα. Για μπράβο. Αυτά θα συζητάμε στα κανάλια. Λοιπόν, δεν θα συζητήσουμε εμείς για το Σταυρό. Αυτά θα συζητήσουμε. Αυτά θα συζητήσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει και η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Και χρειάζεται στις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Αυτό που λέτε απέχει από το δημοψήφισμα. Αξιοποιώντας. Ακούστε αυτό να που λέτε απέχει από το δημοψήφισμα. Το καταλαβαίνω, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά απέχει από το δημοψήφισμα. Να σας απαντήσω. Ναι. Ο πολίτης σε αυτές τις εκλογές, ό,τι και αν σκαρφιστούν οι κυβερνώντες, θα στείλει ψήφο αντικυβερνητική, αντιμνημονιακή, εναντίον της μερκελικής μονόπλευρης λιτότητας και της γερμανικής Ευρώπης και των υποστηρικτών της μέσα στην Ελλάδα. Και η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ψήφος αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας, ψήφος για αλλαγή και δηλαδή, στην Ελλάδα όπως το και λέτε, στην Ευρώπη κύριε Παπαδημούλη, και ψήφος να ρωτήσω κάτι. Που θα επιταχύνει και τις πολιτικές εξελίξεις. Το αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επιδιώκουμε, πετύχει μία μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές. Τι σημαίνει μεγάλη και καθαρή νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί χθες είδαμε, ας πούμε, έναν κάλο. Ναι. Με 1-1,5% διαφορά. Αυτό είναι μια καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια μισή νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια διαχειρίσιμη ήττα για την κυβέρνηση. Σας απαντώ. Πώς το μεταφράζω? Όταν βλέπετε. Για το δημοψήφισμα δεν είναι 1,2. Να σας απαντήσω, κύριε Οικονόμου. Ναι. Όταν βλέπετε και σε γκάλοπ στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη το ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται. Τρεις μήνες πρώτων των εκλογών με περίπου 2% να είσαστε βέβαιοι ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Σας θυμίζω ότι στον γκάλοπ της ίδιας εταιρείας, στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη, 15 μέρες πρώτων εκλογών του Μαΐου του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 6% και πήρε 17%. Μάλιστα, λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, γιατί συμπτωματικά ήμουν χθες